την Πέμπτη στο Δημοτικό Συμβούλιο κάνετε μία δήλωση, η οποία παρεμηνεύτηκε, εσείς θα μας πείτε, η οποία έχει δημιουργήσει ένα σάλλο σε όλη την Ελλάδα. Καλό είναι αυτό. Θέλετε να μας πείτε λίγο για αυτή σας τη δήλωση. Καλό είναι. Άλλωστε είναι γνωστό ο ρόλος που παίζουν μερικοί, ενώ στον χώρο και της δημοσιογραφίας απομονώνουν συνήθως μία φράση και από εκεί και μετά επί της ουσίας δεν ασχολείται κανένας. Αυτή η δήλωση δεν έγινε τυχαία. Τι έγινε στα πλαίσια μιας αίτησης που έκανε η αντιπολίτευση να επαναβεβαιώσουμε τη θέση μας και τη στάση μας απέναντι σε ενδεχόμενη έλευση μεταναστών και εγκατάσταση αυτών στο στρατόπεδο, στο ΚΕΜ Ναυπλίου. Ήταν ολόκληρο θέμα. Ακριβώς. Και είπα ότι μπορεί, παιδιά, να δούμε και το θέμα, γιατί αυτό γίνεται στα περισσότερα μέρη της Ελλάδος, να δούμε εάν κάποιοι ξενοδόχοι βρεθούν μέσα στο Ναυπλίο και στην κοντινή περιοχή του Ναυπλίου και για να κερδοσκοπήσουν, δώσουν τα ξενοδοχεία τους σε μετανάστες. Μιλάμε καταρχήν για μετανάστες μόνο. Έτσι. Ας αφήσουμε το θέμα των προσφύγων εκεί, δεν το ακούμπησε κανένας. Είναι άλλο θέμα, θέλει ειδική μεταχείριση, δεν το ακούμπησε κανένας. Μιλάμε για το θέμα των μεταναστών, που κανένας δεν ξέρει από πού έρχονται, τι καταβολές έχουν, εάν μέσα σε αυτούς έχουν παρισφύσει και τζιγαντιστές, αν είναι εγκληματίες, αν είναι κάθε καρδιάς καρύδι. Άλλωστε, έχει παρουσιάσει το φαινόμενο, παρένθεση αυτό, θα απαντήσω στο ερώτημά σας, ότι έχουμε στείλει πίσω σε αυτές τις χώρες μερικές εκατοντάδες από αυτούς και έχουμε το φαινόμενο να μην τους δέχονται οι χώρες τους, οι ίδιες οι χώρες τους. Γιατί δεν τους θέλουν στην ουσία, αν θέλετε κιόλας δεν ξέρουν και ποιοι είναι και τι ρόλο παίζουν. Άρα λοιπόν, μιλάμε για αυτό το κομμάτι. Μιλάμε. Τώρα όμως έχει να κάνει με τις ελλείψεις του κρατικού μηχανισμού. Βεβαίως, τεράστιες ελλείψεις. Δεν έχει διότι να κάνει με τον ναύπλιο, από τη στιγμή που τη συμφωνία που μου γράψει την Τουρκία, που θεωρείται ο πρώτο σημείο, πρώτη υποδοχή, έτσι λέγεται, βάσει τις διεθνείς συνθήκες, εκεί θα πρέπει να γίνει η ταυτοποίηση, το ξεδιάλεγμα να το πούμε απλά για να γίνει πιο κατανοητό. Και από εκεί και μετά, όσοι έχουν δικαίωμα που ετούνται άσυλο να παραμείνουν και να προχωρήσουν διαδικασίες και οι υπόλοιποι να επαναπατρίζονται. Αυτό δεν γίνεται στην Τουρκία. Η Τουρκία εκμεταλλεύεται το γεγονός, πιέζει για να αποκομίσει ωφέλη. Έρχονται σε εμάς λοιπόν. Δεν γίνεται τίποτα στα νησιά. Στα νησιά αντί να συντομές που έχουμε φτιάξει να είναι ξέρω εγώ 2.000, είναι 12, 15. Και αφού πλέον τα νησιά δεν αντέχουν άλλο. Δεν αντέχουν άλλο, τους στέλνουν τώρα στην Εδωχώρα. Και επειδή όλοι γνωρίζουμε ότι, όπως είπατε, ότι δυστυχώς το κράτος δικό μας πιάστηκε ανέτοιμο, είναι ανήμπορο, δεν μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι, ερμηνεύτε εσείς ό,τι θέλετε από όλα αυτά, στέλνει κατά κύματα αυτούς όλους τους ανθρώπους, οι οποίοι, ξαναλέω, ούτε έχουν ταυτοποιηθεί, ούτε ξέρουμε ποιοι είναι, σε διάφορα σημεία της χώρας. Γι' αυτό λοιπόν έγινε ένα αίτημα στο Δημοτικό. Εσείς πιστεύετε πως αν ξέραμε από πού είναι και τα λοιπά θα γινόντουσαν δεκτοί? Αυτό είναι το πρόβλημα, επειδή δεν ξέρουμε από πού είναι αυτοί οι άνθρωποι. Όχι, μα αυτοί, αν είχε γίνει σωστά η δουλειά επάνω στα νησιά ή στην Τουρκία που είναι το πρώτο σημείο υποδοχής, δεν θα είχαν έρθει καν στην Ελλάδα. Ξεκινάει το πρόβλημα την Τουρκία. Έρχεται στην Ελλάδα, μας το μεταφέρουν εδώ. Δεν γίνεται σωστή η δουλειά. Είναι μακροχρόνια, δεν υπάρχουν εκείνες οι δομές. Δεν υπάρχει τίποτα. Ρωτήστε και τους αστυνομικούς που δουλεύουν και λοιπά, θα τα πούνε. Ας πάμε λοιπόν στο θέμα. Όχι, καλό είναι που το ξεκαθαρίσαμε αυτό, γιατί δεν ξέρουμε. Αυτό διαχειρίζεται από την κεντρική εξουσία. Ναι, αλλά δεν ξέρουμε. Ακριβώς. Το Συμβούλιο έχει να κάνει με αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά την πληρώνουμε εμείς. Όταν λέμε εμείς, είναι εδώ χώρα. Μιλάω γενικότερα, δεν μιλάω μόνο για τον Ναύπλιο. Ναι. Είχε λοιπόν η αίτηση και εγώ είπα, έθεσα το ερώτημα, εάν βρεθούν ξενοδόχοι και έρθουν μέσα στην πόλη του Ναυπλίου. Έτσι ακριβώς το είπα. Εμείς τι θα κάνουμε. Γιατί δεν είναι μόνο το στρατόπεδο. Μπορεί να κάνει κάτι το Δημοτικό Συμβούλιο σε μια τέτοια περίπτωση που ένα ξενοδοχείο αποφασίσει να φιλοξενήσει κάποιους. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα σας πω τι μπορεί να κάνει. Και ο Δήμος και όλες οι άλλες δυνάμεις. Να πιέσουμε καταρχήν να απαιτήσουμε από αυτούς που διαχειρίζουν το θέμα, είτε λέγεται Υπουργείο είτε λέγεται Κυβέρνηση, κατά να έρθει σε επαφή, να μιλήσει, να εξηγήσει με τις τοπικές κοινωνίες. Δεν μπορεί ξαφνικά να σκάνε λεωφορεία και να κατεβαίνει κόσμος και να λέει αυτή είναι πάρτι τους. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Προσπαθούμε μέσα από τις φημολογίες να αντλήσουμε κάποια πληροφόρηση. Αν εσείς το θεωρείτε σωστό αυτό,
Εγώ το θεωρώ ότι είναι ντροπή. Αυτό που λέτε είναι αλήθεια. Οι τοπικές κοινωνίες δεν γνωρίζουν. Ξαφνικά, λοιπόν, λοιπόν, και από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Ακριβώς, και από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε την εγκληματικότητα στην περιοχή μας. Τεράστια. Το γνωρίζω το θέμα. Το έχουν αναδείξει όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα πανελλαδικά και εσείς τοπικά. Και η οποία πηγάζει και από τους Ρωμά εδώ στην Κύο, βλέπετε τι γίνεται, αλλά και γενικότερα σε εγκληματικότητα. Να έρθει λοιπόν και ένα τέτοιο πράγμα στον Άφτο με ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουμε από πού έρχονται, τι θέλουν, τι καταβολές έχουν, τι πρεσβεύουν. Το Άφτο δεν είναι μια οποιαδήποτε πόλη, είναι πρωτεύουσα πόλη. Έχει μια τεράστια πολιτιστική κληρονομιά. Είναι το μέρος στο οποίο από εδώ είναι όλη η νεότερη ιστορία του ελληνικού κράτους, πηγάζει από εδώ. Τα πάντα έχουν γίνει εδώ. Το εισόδημα, το όχι μόνο των Ναυφλιωτών και των άλλων που ζουν στο Δήμο του Ναυφλίου γενικότερα, αντλείται κατά 70-80% τον τουρισμό. Εάν λοιπόν έχουμε και παρισφύσουμε και αλλάξει η φυσιογνωμία της πόλης, καταλαβαίνετε τι αντίκτυπο θα έχει, γιατί έχουμε υποστεί τη σοβαρή οικονομική ζημιά με στην ουσία κλείσιμο στρατοπέδου. Σκεφτείτε λοιπόν να γίνει και τέτοιο πράγμα. Θα είναι τεράστια ζημιά. Και φτάνουμε λοιπόν στο προκείμενο. Εγώ είπα ότι με αυτούς τους ανθρώπους μας χωρίζει άβυσσος. Σε θέματα πολιτισμού, σε θέματα ήθη και έθιμα, αυτό που λέμε παραδόσεις. Σε θέματα όσον αφορά τις αξίες της ζωής. Εγώ θα σας πω μόνο ένα περιστατικό που μου διηγηθήκανε προημερών αστυνομικός, ο οποίος ήταν στη Σάμμο και ήταν από αυτούς οι οποίοι σώσανε μερικούς που είχε σκιστεί η βάρκα τους και βρήκαν ένα ζευγάρι το οποίο έλεγε ότι ευτυχώς που σωθήκαμε, είχε πνιγεί το παιδάκι του στο ένα, παιδιά θα κάνουμε άλλα. Ευτυχώς που σωθήκαμε. Και με έπιασε σύγκριο. Δηλαδή, ναι, το βάζω. Το θέλω να πω δηλαδή ότι μας χωρίζει από όλους αυτούς. Άβυσσους. Και είπα λοιπόν. Εδώ πέρα, κανένας δεν έχει πει σε όλους αυτούς ότι είμαστε χριστιανικό κράτος. Ότι εδώ πέρα έχουμε παραδόσεις, ήθη και έθιμα τα οποία δεν θα αλλάξει η ζωή μας, ντε και καλά με το ζόρι εμάς, για να προσαρμοστούμε. Όπου πήγε ο Έλληνας μετανάστης, προσαρμόστηκε στις χώρες που πήγε, γι' αυτό και μεγαλούργησε, γι' αυτό και έχουμε και παντού εκπροσώπους μας σε όλη την Ιφίλιο. Δεν πήγαμε εκεί να επιβάλλουμε τις δικές μας αξίες, τις δικές μας αρχές, τις δικές μας παραδόσεις. Εδώ τίνει να γίνει το αντίθετο. Στη ρήμη λοιπόν του λόγου, θέλω να τονίσω και τις τεράστιες διαφορές που έχουμε. Αναφέρθηκα στο Πάσχα που είναι μια τεράστια χριστιανική γιορτή και παρέθυμο δικό μας και παράδοση είναι να σουβλίζουμε αρνιά. Ενώ η κουλτούρα των περισσότερων, και μιλάω για Πακιστάν, Αφγανιστάν, Σομαλία κλπ. Μιλάω για αυτούς τους λαούς. Είπα να αφήσουμε απ' έξω τελείως τους μετανάστες οι οποίοι έρχονται από εμπόλεμες ζώνες κλπ. Αυτούς τους πρόσφυγες, μάλλον αυτούς δεν τους ακουμπήσαμε καθόλου. Άρα λοιπόν, γι' αυτό και είπα ότι στη ρήμη του λόγου, ότι εμείς θα σουβλίζουμε αρνί, γιατί έτσι είναι το θυμό μας, και αυτοί θα σουβλίζουν κάποιο σκύλο, γιατί μας έχουν δώσει το δικαίωμα να το λέμε αυτό. Αυτή ήταν όλη η ιστορία. Δεν συζητήθηκε επί της ουσίας, μίλησα σαν πρόεδρος του εργατικού κέντρου, κακώς χρησιμοποιεί την ιδιότητά μου σαν αντιδημάρχου. Σαν αντιδημάρχου έχει τελειώσει το θέμα, διότι είχε πάρθει απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο και ήταν ομόφωνη πλην του ΚΚΕ. Άρα δεν είχε κανένα λόγο να μιλήσω. Με είχε καλύψει η εισήγηση του Προέδρου, του Δημάρχου, αφού έγινε αποδεκτή και η πρόταση της αντιπολίτευσης. Μίλησα σαν πρόεδρος του εργατικού κέντρου, διότι αυτό έχει να κάνει με την ασφάλεια, έχει να κάνει, αν θέλετε, και με την αγορά εργασίας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα απαιτήσουν δουλειές, αλλά πώς θα ζήσουν. Το ένα το άλλο, καταλαβαίνετε λοιπόν, άσε πέρα από η ιατρομαθητική περίθαλψη, χίλια δύο πράγματα μπαίνουν, ή τα σχολεία για τα παιδιά κλπ. Λοιπόν, όταν θα μπουν όλοι αυτοί. Αυτό έχει να κάνει με τις δομές. Αλλά όταν θα μπουν και στην αγορά εργασίας και μια συγκεκριμένη ανεργία που υπάρχει αυτή τη στιγμή και έχει χτυπήσει κόκκινο, καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Αν μπορούμε να δεχτούμε άλλους, εμείς ήδη πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε καλύψει γύρω στο 1,5 εκατομμύριο σαν χώρα. Τους έχουμε απορροφήσει. Έχουν ενταχθεί παντού. Είναι δικοί μας άνθρωποι. Εδώ είμαστε στο εργατικό κέντρο, σε πάρα πολλά σωματεία και ηγούνται. Και οι Γούντι είναι πρόεδροι και είναι μέλη διοικήσεων και Αλβανοί και Ρουμάνοι και Πολωνοί και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Άρα λοιπόν δεν κολλάει αυτό. Δηλαδή αυτό που ήθελα μερικοί να μεταφέρουν και εδώ στο μήνυμα. Και κλείνοντας θέλω να πω το εξής. Εδώ καθένας έχει γράψει μια ιστορία.
Εμείς λοιπόν το 1994 είμαστε οι πρώτοι, πρώτοι στην Ελλάδα. Και πριν από τον Αβραμόπουλο γίνει δήμαρχος Αθηναίων, που φιλοξενήσαμε ορφανά, και το ξέρετε αυτό, η κατέφθηκε κοντά στην αποστολή του πολέμου της Ιουγκοσλαβίας. Σε πάρα πολλές οικογένειες εδώ του Ναυπλίου, πήγαμε εκεί, δώσαμε χρήματα, πάρα πολλά χρήματα στις οικογένειες τα μοιράσαμε, που αντλήσαμε από εδώ, από πάρα πολλές επιχειρήσεις, αλλά και από ιδιώτες. Ξανατανεχτήκαμε εδώ, τα αγκαλιάσαμε. Οπότε, ξέρετε κάτι, δεν κολλάνε σε εμάς αυτά που ακούγονται από διάφορους εθνομηδονιστές ή δεν ξέρω από διάφορους ψευτοπροοδευτικούς για ρατσισμούς και τέτοια. Στην αυτή δεν κολλάει σε εμάς. Έχουμε αποδείξει με τον τρόπο μας, με την καθημερινότητά μας, γιατί εκεί ο καθένας αποδεικνύει πώς σκέφτεται, πώς αντιμετωπίζει τα προβλήματα και τι είναι. Άρα λοιπόν, να το κλείσω όλο αυτό και να πω ότι εδώ έχουν πάρθει δύο ομόφωνες αποφάσεις, αυτές να σταθούμε. Στην ουσία, ομόφωνες πλην του ΚΚΕ. Στο εργατικό του βέβαια δεν έχουμε ΚΚΕ. Για το Δήμο μιλάω. Που και οι δύο τονίζουν, είναι τα δύο ανάδοτα όργανα στο Δήμο, ο Δήμος και το Εργατικό Κέντρο, που εκφράζουν την άποψη, καταρχήν πλέον, ότι πρώτον πρέπει να ενημερωθούν, και δεύτερον, ότι καλό θα ήταν ότι δεν θέλουν να γίνει με την κατάσταση προσφύγων στο στρατόπεδο Ναυπλίου. Δύο μέρες μετά από αυτή τη δήλωση, αισθάνεστε την ανάγκη να επανορθώσετε, να διορθώσετε, να διευκρινίσετε τη δήλωση σας αυτή? Νομίζω ότι από τα λεγόμενά μου ότι έχει διευκρινιστεί. Εάν σας είπα ότι θα μπορούσε να ήταν κάτι άλλο, που να μην άλλαζε την ουσία. Αλλά ήθελα εκείνη την ώρα να τονίσω τη διαφορετικότητα, την κουλτούρα, τον πολιτισμό και όλα αυτά που σας είπα πρώην, μην τα ξαναπώ. Τώρα μπορεί να ήταν αδόκιμη, θέλετε, αδόκιμη. Θα μπορούσε να πω, είπατε κάτι άλλο. Σε αυτό να συμφωνήσουμε. Αλλά δεν αλλάζει κάτι επί της ουσίας. Αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι η θέση μας είναι ότι το Ναύπλιο είναι κάτι ξεχωριστό, μια ξεχωριστή πόλη, ευρύτερη περιοχή, ο Δήμος Ναυπλίου, και για τους λόγους που ανέφερα, είναι πάρα πολλοί λόγοι, δεν μπορούμε να δεχτούμε, να αποδεχτούμε με την κατάσταση ανθρώπων οι οποίοι δεν ξέρουμε από πού κρατάει η σκούφια τους, να το πω έτσι απλά για να είναι πιο κατανοητό, δεν ξέρουμε ποιοι είναι και τι μπορεί να προκύψει με την κατάσταση αυτή στο άμεσο μέλλον. Έχουμε παιδιά, έχουμε εγγόνια, τα οποία μεγαλώνουν. Εντάξει, θέλουμε να ξέρουμε σε ποιο περιβάλλον αυτά τα παιδιά θα μεγαλώσουν και να είναι όσο το δυνατόν πιο υγιές. Επειδή δύο μέρες τώρα έχει βομβαρδιστεί το ίδιο τα μέσα ενημέρωσης με αυτή τη δήλωσή σας, έχει δημιουργηθεί μια... υπάρχουν δημοσιεύματα υπομορφή κατηγορίας ότι έχετε επαφές με τη Χρυσή Αυγή, έχετε φιλοξενήσει τον κύριο Λαγό εδώ. Εσείς τι απαντάτε σε αυτό? Εγώ φιλοξενήσει? Ο κύριος Λαγός λοιπόν προεκλογικά είχε έρθει και έκανε βόλτες εδώ στη Λαγή και στο Άλλος και στον Άπλιο. Και τα στελέχη τον ακολουθούσαν, επειδή είναι κοντά το κέντρο, θεώρησαν να έρθουν από εδώ και να κάνουν μια θεμελιωτική επίσκεψη να ενημερωθούν για τα προβλήματα. Η πόρτα του εργατικού κέντρου είναι ανοιχτή για όλους. Μέσα στο κοινοβούλιο λειτουργούσε η Χρυσή Αυγή, δεν λειτουργούσε σε κανένα άλλο κοινοβούλιο. Επομένως, οι επαφήσεις με τον κύριο Λαγό ήταν ακριβώς σε αυτό το επίπεδο και μόνο, τίποτα άλλο. Δεν έχετε κάποια επαφή ιδιαίτερη? Καμία. Εγώ μάλιστα εδώ τον γνώρισα. Που ήρθε και κάθισε εδώ. Και λέω μόνο από τηλεοράσεις, λέω, σας έχω δει κλπ. Και ως όφυλα του είπα πέντε πράγματα όσον αφορά τα εργασιακά θέματα κλπ. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Τώρα τα υπόλοιπα, τώρα εντάξει. Μπορώ να πω εγώ χίλια για τον καθένα κλπ. Ο καθένας, σας είπα, κρίνεται από την καθημερινότητά του, από τον τρόπο που λειτουργεί, από αυτό που εκφράζει. Και δόξα τω Θεώ, εγώ 30-35 χρόνια έχω δώσει εξετάσεις και δίνω κάθε μέρα.